Λοιπόν, θα πάμε λίγο στο γυναικείο handball. Που τα κορίτσια νομίζω πέτυχαν μια πολύ σημαντική νίκη. Σπουδαία νίκη. Αν το πάρουμε γενικότερα την ιστορία των αγώνων με την Νέα Ιωνία, νομίζω καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι πολύ σπουδαία νίκη. Πόσο μάλλον εδώ που μιλάμε για προημιτελικά. Σωστά. Ναι, προημιτελικά. Για προημιτελικά του κυπέλου. Και τα κορίτσια του Δημήτρη Δημητρούλια περάσαν στον ημιτελικό του θεσμού, όπου θα αντιμετωπίσουν σε διπλούς αγώνες την ομάδα του Πανοράματος. Η λογική λέει ότι ο ΠΑΟΚ θα αποκριθεί στον τελικό, βέβαια ο coach θα έχει άλλη άποψη. Ναι, εντάξει. Εντάξει. 26-27 Ιανουαρίου θα είναι το πρώτο μάτς, 2 ή 3 Φεβρουαρίου το δεύτερο. Υπάρχει ακόμα καιρός για να δει ο coach και οι κοπέλες του γυναικείου hardball πώς θα αντιμετωπίσουν το πανόραμα. Φαντάζομαι προσοχή στρέφεται στο πρωτάθλημα. Έχουμε όμως μαζί μας τον προπονητή της γυναικείας ομάδας, τον Δημήτρη Δημητρούλια. Να τον καλησπερίσουμε και να του πούμε συγχαρητήρια για την πολύ σπουδαία νίκη που πέτυχαν οι παίκτριές του κόντρα στη Νέα Ιωνία. Τον κακό δαίμονα του ΠΑΟΚ, δεν ξέρω, το μεγάλο ανταγωνιστή. Ας μας τα πει καλύτερα ο coach. Καλησπέρα, coach. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Και τα δύο ισχύουν που λέτε. Χρόνια πολλά κιόλας. Χρόνια πολλά. Με υγεία. Χρόνια πολλά. Με υγεία σε όλους. Μπορεί ο πολλής κόσμος να μην καταλαβαίνει, αλλά αυτοί που ασχολούνται με το hardball και το ανδρικό και το γυναικείο καταλαβαίνουν την επιτυχία, τη μεγάλη. Το κοριτσιό σας πρώτα και μετά και τη δική σας, εντάξει. Γιατί φαντάζομαι δεν σας αρέσει και πολύ να υγείστε τις επιτυχίες, γιατί κακά τα ψέματα τα κορίτσια έκαναν μια πολύ μεγάλη εμφάνιση, όπως δηλώσατε. Ακριβώς. Και είναι μια νίκη που, εντάξει, νομίζω καλύτερο φινάλε για το 2018 δεν μπορούσατε να περιμένατε. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Ήταν ένα τεράστιας κομβικής σημασίας παιχνίδι αυτό. Ουσιαστικά βγάλαμε εκτός τίτλου τον δισδαμπλούχο των τελευταίων, ουσιαστικά τα τελευταία 2,5 χρόνια παίρνει όλους τους τίτλους η ομάδα της Νέας Ιωνίας, και έπρεπε να το κάνουμε αυτό μέσα στο γήπεδό τους. Σε μια συγκυρία που για μας δεν ήταν ιδανική, είχαμε τραυματισμούς, είχαμε παίχτρια που μπήκε την τελευταία στιγμή με ενέσεις, μας προέκυψαν και μέσα στον αγώνα κάποια πράγματα, οπότε όλα αυτά κάνουν τη νίκη αυτή επική, και φυσικά την πιστώνονται στο 100% τα κορίτσια, γιατί αν χάναν τη συγκέντρωσή τους έστω και για 5 λεπτά σε αυτό το μάτς, μπορεί να ήταν αρκετά για να μην πάρουμε το αποτέλεσμα. Εντάξει, πρέπει να έχουν και μια καθοδήγηση, οπότε να δώσουμε και εσάς το 10% της επιτυχίας. Εντάξει, το 10%. Το 5% ξέρω εγώ, ό,τι θέλετε, αλλά εντάξει, έχετε και εσείς μερίδιο. Ναι, βέβαια, δουλέψαμε πολύ αυτή την περίοδο, πιεστήκαμε πάρα πολύ και πιτά στα μυαλά μας, πόσο θα πρέπει να επιμείνουμε στην πειθαρχία, ακόμα και αν όλα πάνε στραβά σε αυτόν τον αγώνα, να επιμείνουμε σε αυτά που θέλουμε να κάνουμε, να ξέρουμε γιατί τα κάνουμε, πού στοχεύουμε. Και το ότι η ομάδα, ειδικά στα τελευταία 10 λεπτά, κράτησε τακτική πειθαρχία, είχε επιμονή, δεν άφησε το εύκολο γκολ, με κάνει και εμένα περήφανο και για τη δουλειά που κάναμε όλη αυτή την περίοδο, αλλά και μου ανοίγει την όρεξη στο τι μπορεί να περιμένουμε από αυτή την ομάδα. Γιατί το πιο ενδιαφέρον είναι ότι αυτή η ομάδα χτίστηκε αυτό το καλοκαίρι και μόνο ανωδική πορεία και εξέλιξη μπορεί να έχει. Πάντως, coach, έχοντας στο μυαλό μας και τον περσινό τελικό του κυπέλου που πραγματικά ο ΠΑΟΚ έχασε το τρόπαιο στο τελευταίο δευτερόλεπτο, ήταν μια νίκη που, εντάξει, νομίζω σημαίνει και πολλά και για εσάς και για τα κορίτσια, έτσι δεν είναι? Γιατί νομίζω ένας τέτοιος τελικός ο περσινός δεν ξεχνιέται και εύκολα. Είτε συνειδητά είτε υποσυνείδητα δουλεύει μέσα όταν χάνεις τρόπαιο στην εκπνοή του αγώνα. Ακριβώς. Και είναι κάτι που, όπως το λέτε, χτίζεται μέσα μας, και είτε θα λειτουργήσει ως αντίδραση να μην μας ξανασυμβεί, είτε μας μαθαίνει να χάνουμε έστω ή νωρίς ή στο τέλος του αγώνα. Φυσικά πρέπει να πούμε ότι από εκείνη την ομάδα η ομάδα έχει αλλάξει πάρα πολύ. Παραπάνω από το 50% της ομάδας έχει αλλάξει. Όπως και εγώ δεν ήμουν παρόν σε εκείνο τον τελικό. Είναι μια ομάδα πάρα πολύ διαφορετική. Κρατήσαμε κάποια πρόσωπα που θεωρήσαμε κομβικά για τη φετινή σεζόν. Αλλά στην πραγματικότητα το καλοκαίρι δημιουργήσαμε κάτι πάρα πολύ καινούριο, με κύριο μέλημα την πολλή δουλειά και το να χτίσουμε ένα πνεύμα και μια ψυχολογία που πάντα να βρίσκουμε τη λύση και να φτάνουμε στο αποτέλεσμα.
ένα στοιχείο που θα έλεγα ότι φέτος το έχει και η ποδοσφαιρική μας ομάδα. Σωστά. Είναι, πολύ, είναι πάρα πολύ ωραίο, ναι. Ίσως και αυτή την κοινικότητα το να παίρνεις αυτό που, που θέλεις. Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί το τελευταίο μάτς του Κυπέλλου σίγουρα δεν διεκδικεί δάφνες ποιότητας. Εκατέρωθεν. Ήταν μάτς που ξέραμε όλοι. Παίκτες, παράγοντες, προπονητές στην κομβική του σημασία. Συνήθως αυτά τα μάτς δεν έχουν πολλή ποιότητα, αλλά έχουν ιδιαίτερα ψυχολογικά χαρακτηριστικά. Και νομίζω αυτός που μπορεί να επιμείνει στο πλάνο του μέχρι το τελευταίο λεπτό χωρίς να χάσει την ψυχολογία του έχει ένα πλεονέκτημα. Είναι, είναι πολύ μεγάλο ότι καταφέραμε αυτό το μάτς να διεκδικήσουμε στο τέλος, μειώντας στο γήπεδό μας. Νομίζω σημαίνει πολλά για αυτούς που γνωρίζουν καλά από αθλητισμό, καταλαβαίνουν ακριβώς τι εννοώ. Και σίγουρα είναι η στιγμή, νομίζω, η κομβική που αλλάζει τις ισορροπίες. Δηλαδή είναι η πρώτη φορά που μπορούμε να πούμε και ευθέως, με σεβασμό πάντα φυσικά στο, στη Νέα Ιωνία, μια ομάδα που έχει τα τελευταία 5 χρόνια κατακτήσει το πρωτάθλημα, ότι έχουμε αποκτήσει ένα πνεύμα υπεροχής, το οποίο φυσικά οφείλουμε να το αποδείξουμε και τα play-off πλέον που θα είναι τα μεγάλα μάτς για την διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Coach, επόμενος αντίπολος η ομάδα του Πανοράματος, στα δικά μας μάτια, φαντάζει ίσως λίγο πιο βατό σε σχέση με τη Νέα Ιωνία. Πώς το περιμένετε αυτό το παιχνίδι? Ναι. Φυσικά πάντα με όλο το σεβασμό στον αντίπαλο, επειδή ακριβώς είναι και δύο τα μάτια στον ημιτελικό, δεν βλέπω, δεν μπορώ να δω το κακό σενάριο. Φυσικά πρέπει να είμαστε σοβαροί, να τελειώσουμε από το πρώτο μάτς το θέμα πρόκληση, αλλά η διαφορά της δυναμικότητάς μας μας επιτρέπει να βλέπουμε ξεκάθαρα τον τελικό. Η περίπτωση τώρα τελικού είναι διαφορετική. Οι που διεκδικούν την πρόκριση είναι η Αναγέννηση Άρτας. Ναι, και η Αναγέννηση Άρτας. Φυσικά το φαβορή είναι η Αναγέννηση Άρτας. Σωστά, ναι. Η οποία απαρτίζεται και με αρκετές αθλήτριες που περάσανε και γράψαν τη δικιά τους ιστορία και στο δικό μας σύλλογο, στον ΠΑΟΚ. Αλλά δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι αυτές θα είναι οι που θα προκριθούν. Και τα Γιαννιτσά είναι μια πολύ σκληροτράχηλη ομάδα και με δεδομένο ότι έχει και τη δεύτερη ομάδα τα Γιαννιτσά, αν καταφέρουν να αποσπάσουν ένα καλό αποτέλεσμα στο πρώτο παιχνίδι, ενδεχομένως να γίνει και κάποια έκπληξη. Φυσικά το πιθανότερο είναι να αντιμετωπίσουμε την Αναγέννηση Άρτας, που σίγουρα λόγω της εμπειρίας και της προπονήτριας και των αθλητριών το μάτς χρήζεται αρκετά επικίνδυνο και φυσικά θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Πώς μπορούμε να σταθούμε, εντάξει, okay, είναι γνωστό, το ξέρεις εσύ καλύτερα, ότι κάθε παίκτρια στο ρόστερ έχει το δικό της ρόλο και ένα γρανάζι αν δεν πάει καλά μπορεί να χαλάσει όλο το μηχανισμό, αλλά μπορούμε να σταθούμε λίγο παραπάνω στη Ζιγούρα και στην Καμπόιμ για την νίκη. Η μία τερματοφύλακας και η άλλη, όπως είπατε, έπαιξε με ένεση και ήταν υπό του σκόρερ με 7 γκολ. Η Γκάτζιου, συγγνώμη. Με ένεση σε αυτό το μάτς, ναι, ήταν η Βάσια Γκάτζιου. Είναι ένα κορίτσι που έχει προσπαθήσει πάρα πολύ. Βρέθηκε φέτος πρωταγωνίστρια από μια ρολίστρια που ήταν στην περσινή ομάδα, αλλά αυτό είναι αποτέλεσμα της δικιάς της μεγάλης προσπάθειας και δουλειάς. Όλοι μας ευχαριστήκαμε όταν έπαθε ένα βαρύ διάστρεμα σε λιγότερο από 24 ώρα από τον αγώνα, γιατί ξέρουμε πολύ καλά πόσο σημαντική είναι και στην ενέργεια που δίνει στην ομάδα, αλλά και στις δουλειές που κάνει στο γήπεδο. Έκανε μεγάλο αγώνα. Βοηθηθήκαμε πολύ φυσικά και από το φυσιοθεραπευτή μας, τον Ιωακίμ Ογλου, αλλά ευχαριστούμε πολύ και το τμήμα του Βόλεϊ και τον κύριο Τσαλόπουλο που μας παραχώρησε και το δικό του φυσιοθεραπευτή με το ειδικό μηχάνημα του ΤΕΚΑ. Μπράβο. Τις δύο μέρες αυτές δούλεψε πάρα πολύ πάνω της και ο κύριος Ράλης, ο γιατρός μας, έδωσε τις σωστές συμβουλές και καταφέραμε μέσα από μια πραγματικά μεθοδική και πολύ επαγγελματική δουλειά η Βάσια να παίξει το παιχνίδι και μάλιστα να είναι και η πρωταγωνίστρια. Ίσως να ήταν και η MVP αυτού του παιχνιδιού, γιατί πήρε πάνω της σετ πάρα πολύ σημαντικά, δηλαδή σε πολύ κρίσιμη περίοδο πήρε πάνω της φάσης. Έπαιξε άμυνα. 7 γκολ. Έβαλε 7 γκολ. Έκανε πάρα πολλές δουλειές μου στο γήπεδο. Ήταν σημαντικότερες. Και σε ένα μάτς που η συμπατριώτησά της και κολλητή της, η Αγνή Ζιγούρα, που είναι ένα από τα πολύ βαριά χαρτιά για μας, είχε μια νευρικότητα. Δεν θα έλεγα ότι είναι το καλύτερο της μάτς. Βέβαια, φυσικά και το δικαιούται. Έπαιξε και με
κομβικό μάτι απέναντι στην ομάδα που έχει παίξει χρόνια, στη Νέα Ιωνία. Αλλά αυτό έχουν οι ομάδες, όταν είναι ομάδες και όταν υπάρχει αλληλεγγύη, θα παίξει η μία για την άλλη και θα καλύψει τα πιθανά κενά. Είχαμε παίχτριες χθες που μπορώ να πω ότι δεν πιάσαν απόδοση, είχαν νευρικότητα, αλλά υπερκαλύφθηκαν και από τις άλλες και από το κοινό πνεύμα. Το πιο σημαντικό είναι ότι γυρνούσαμε πάντα πίσω στα λάθη μας, ότι επιμέναμε πάρα πολύ στην άμυνά μας, ότι η Μπρούνα η Καμπόιμ, όπως λέτε, ήταν εκεί, ήταν σταθερή. Έχει πολύ μεγάλη σημασία στο άθλημά μας. Έτσι είναι ακριβώς. Πολύ πολύ μεγάλη σημασία. Το γεγονός ότι δεχτήκαμε μόλις 17 γκολ στην έδρα του αντιπάλου, νομίζω είναι ξεκάθαρο ότι πρώτα και πάνω απ' όλα η άμυνα μας έδωσε αυτή την πρόκριση. Το ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ τον παρακολουθείτε ή το μπασκετικό ή έχετε κάποια δυναμία κάπου πέρα από την ομάδα σας? Φέτος, να σας πω, γενικά μου αρέσουν τα σπορ, όλα τα σπορ τα παρακολουθώ, αλλά φέτος ιδιαίτερα θα έλεγα παρακολουθώ την ποδοσφαιρική ομάδα. Μου κεντρίζει πολύ το ενδιαφέρον ότι η ομάδα αυτή παίρνει τα αποτελέσματα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Αυτό που μπορεί οι άλλοι να κρίνουν ως κακή απόδοση, εγώ το κρίνω ως τακτική επιλογή, γιατί στο τέλος το αποτέλεσμα κρίνει. Και θεωρώ ότι γίνεται μια πολύ καλή δουλειά. Και το αποτέλεσμα είναι σαφές. Η ομάδα είναι και μάλιστα ξεκινώντας με μείον 2, είναι 8 βαθμούς μπροστά. Ναι, ναι. Είναι ξεκάθαρα αδιαφιλονίκη το φαβορί. Είναι η ομάδα η πιο σταθερή στο πρωτάθλημα. Και δεν είναι πάντα, και φυσικά δεν είναι πάντα η ομάδα που θα βάζει τα πάρα πολλά γκολ, αυτή που έχει ουσία. Οι ομάδες που και παλιότερα που παίρνουν τα πρωταθλήματα ήταν αυτές που ξέραν να παίρνουν το μάτι και με ένα και με μισό γκολ. Και αυτό το πράγμα το έχει ο ΠΑΟ και είναι εκτός ότι είναι το φαβορί, θεωρώ ότι είναι και η ομάδα που ξεκάθαρα δικαιούται αυτό το πρωτάθλημα και δεν βρίσκω τρόπο να το χάσει. Και μου αρέσει και η ενέργεια που βγάζει αυτή η ομάδα, είτε στις καλές της είτε στις κακές της μέρες. Αυτό βλέπει ο κόσμος και στηρίζει μαζικά και φέτος. Νομίζω ότι τη δική σου ομάδα τη στηρίζει. Έχετε... Νομίζω ότι θα γίνει ο χαμός στην πόλη, δικαιωματικά. Ναι. Ο κόσμος στηρίζει, coach, τα δικά σας παιδιά, την ομάδα σας. Ο κόσμος στηρίζει και αυτό που χαίρομαι πολύ είναι ότι σιγά σιγά βλέπω και περισσότερο κόσμο που δεν είχε πλησιάσει την ομάδα να της αρέσει αυτό που βλέπει, την ενέργεια που εισπράττει, ότι τα κορίτσια έχουν τα χαρακτηριστικά που θα ήθελε ένας φύλαθλος του συλλόγου να έχουν, δηλαδή το πάθος, την αυτοθυσία, την αποφασιστικότητα, την αλληλεγγύη, και νομίζω ότι αυτή η ομάδα θα κερδίζει όλο και περισσότερο το φύλαθλο κοινό, γιατί προσπαθεί πολύ, δουλεύει πολύ και το θέλει πολύ. Και πάντα εμείς που θέλουμε να βλέπουμε αθλητισμό, χαιρόμαστε πέραν από το άθλημα καθεαυτό, να βλέπουμε και τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά. Αυτό είναι που τραβάει πάρα πολύ τον κόσμο να παρακολουθήσει ένα άθλημα και δει ένα ομαδικό άθλημα. Νομίζω βγάζει ΠΑΟΚ αυτή η ομάδα, coach. Τα κορίτσια. Ακριβώς. Δηλαδή αυτό που θέλει ο κόσμος, που όπως έχει στο μυαλό του και στην καρδιά του, το ΠΑΟΚ. Ναι. Και το βγάζει αυτό το πράγμα. Είναι και δικαίως είναι απαιτητικό σε αυτά που ζητάει. Δεν ζητάει πάντα το αποτέλεσμα, αλλά ζητάει να βλέπει ανθρώπους που έχουν σπινθυροβόλο βλέμμα. Και να καταθέτουν ό,τι έχουν. Είτε λίγο είτε πολύ. Και όσοι δεν έχουν δει την ομάδα, θα τους προσκαλούσα να έρθουν σε κάποιο παιχνίδι και να δουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Είμαι σίγουρος ότι θα δεθούν με αυτό το σύνολο. Ωραία, coach. Χαρήκαμε πάρα πολύ που σας είχαμε μαζί μας. Καλές γιορτές να έχετε, με υγεία. Καλές γιορτές με υγεία και επιτυχίες. Να είστε καλά. Σε όλους. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.